όχι προς το ιστορικό μέρος της εφεδρείας, που παίρνει διάφορα ονόματα και διάφορες δομές ανάλογα με τις συνθήκες, τους καιρούς και τις ανάγκες, αλλά θα προσπαθήσω να μπω στην ουσία της εφεδρικής ιδέας, της εφεδρείας, αλλά και των μονίμων. Είναι ένα δίδυμο αδελφωμένο που έδωσε το αίμα του για την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, από το ξημέρωμα του πολιτισμού, της ανθρωπότητας και της ιστορίας του κόσμου, ο Ελληνισμός έχει να παρουσιάσει σπάνια έργα μέσα στην παγκόσμια δημιουργία. Το χέρι του χρόνου και του πεπρωμένου είναι ανίσχυρα να αφανίσουν τη μεγαλοσύνη αυτών των έργων. Έτσι, η λάμψη τους δεν σβήνει και το φως τους δεν χαμηλώνει ποτέ. Είναι οικουμενικό. Παράδειγμα, σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια όπου γης, φοιτητές και καθηγητές κατηβαίνουν στον Άδη, ας το πω καλύτερα, ακαδημαϊκότερα, στα ηλίσια πεδία, για να συναντήσουν τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και να τους υποβάλουν τα σέβη τους και να διδαχθούν από αυτούς. Παράδειγμα δεύτερο, στα θέατρα όλου του κόσμου πρωταγωνιστούν από τη Μόσχα ως τη Νέα Υόρκη, παντού της γης πρωταγωνιστούν ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης. Απλούστερα, κυρίες και κύριοι, ο αρχαίος ελληνικός λόγος με τη μεταφυσική του στροφή θα οικοδομήσει ρωμαλαία φιλοσοφία. Με την τάση του για έρευνα και την ικανότητα για μεθοδική συστηματοποίηση των γνώσεων θα δημιουργήσει επιστήμη. Με την προσοχή στην παραγωγή και την ορθή κατανομή των αγαθών θα οργανώσει οικονομία. Με την ασύγκριτη δεξιότητα στη σύλληψη μορφών και την έκφραση του ιδανικού κάλους θα πλαστουργήσει απαράμιλη τέχνη, ποίηση, γλυπτική, αρχιτεκτονική, μουσική, ζωγραφική. Τέλος, με την προσπάθεια να σμιλεύσει την ψυχή του Έλληνος ανθρώπου θα θεμελιώσει δημοκρατική, αξιοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία.